Επειδή μιλήσατε για την ιδιότητά σα, ο μπαμπά σα ήταν φιλόλογος, θεολόγος, Θεολόγο. Θεολό... Εσεί φιλόλογο, συγχωρέστε ναι, ναι. εσείς Εσεί λοιπόν φιλόλογο, ο μπαμπά σας θεολόγος, Είναι αλήθεια ότι ήταν διευθυντή στο σχολείο του κυρίου Τσίπρα. Όχι, αυτό έχει γραφτεί. Όμω το διευκρινίσετε διευθυντή... αυτό. Στο διπλανό σχολείο. Ο παπά μου ήταν, ήταν διευθυντή στο διπλανό σχολείο, στο τεχνικό. Uh -huh. Ο πατέρα μου θεολόγο, αλλά είχε έτσι ασχοληθεί με την τεχνική εκπαίδευση για πολλά χρόνια και έτυχε να είναι ο διευθυντή του διπλανού σχολείου. Άρα ο, ο πρώην πρωθυπουργό πήγαινε ε, σε κοντινά σχολεία. Πήγαινα κι εγώ ακριβώ δίπλα, στο γενικό λύκειο ε, τη περιοχή λοιπόν. Αλλά όχι, δεν ήταν ο διευθυντή του. Τον έχετε γνωρίσει τον κύριο όχι. Τσίπρα τότε, όχι. όχι Πώ θα τον χαρακτηρίζατε αλήθεια. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν ένα άνθρωπο παναστάτης για την εποχή του. Ε, στη μετέπειτα πορεία, πρέπει να σα πω βέβαια ότι θα έλεγα ότι διέψευσε τι τις προσδοκίε για, το, για τον κόσμο που τον, που τον πίστεψε ή την ελπίδα την οποία θέλησε να καλλιεργήσει, αλλά εν τέλει με τη διακυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε στι προσδοκίε. Αυτό θα έλεγα.